Βρισκόμαστε στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη, εδώ στην Κύθνο, όπου πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τη βάφτιση της κόρης του Στέφανου Κωνσταντινίδη, που θα πραγματοποιηθεί σε λίγο. Χρήεται η δούλη του Θεού, Καλλιόπη. Καλλιόπη Μαρία. Μαρία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Να σας ζεις, να σας ζεις πάντα άξιος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Τα φιλιά μας σε όλα τα παιδιά στο στούντιο, να έχουν μια καλή τηλεοπτική σεζόν. Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Ο μεγάλος έρωτας είναι η Κάλλια. Εντάξει, Μαρία είναι η γυναίκα της ζωής μου και είναι ο άνθρωπος που μου έφερε στον κόσμο το μεγαλύτερο θησαυρό. Επιστρέφω στην οικογένεια του Αντένα, από εκεί ξεκίνησα. Εκεί έμαθα δημοσιογραφία από το Δελτίο Ειδήσεων. Εκεί έμαθα την ψυχαγωγία όταν δουλεύω με τον Γρηγόρη τον Αρναούτογλου. Μετά από 16 χρόνια επιστρέφω στον Αντένα. Σε αγχώνει που ο Γιώργος δεν είναι στο τιμόνι της εκπομπής και είναι μόνη της η ΦΕΗ? Εμένα να με αγχώνει, παιδί μου, τη φέρω. Τι να αγχώνει, κάνει τώρα 15 χρόνια τηλεόραση. Πιο καλά, ίσα ίσα, αφού με τον Γιώργο δεν θα βρούμε και λέξεις. Με τη ΦΕΗ τώρα, μια χαρά θα είμαστε. Τέλειο. Εμείς τον διώξαμε τον Λιάγκα, παιδιά, εντάξει. Εμείς τον φάγαμε, να ξέρετε, τελείωσε. Εδώ είναι χαρά, να τους ζήσουν, τι άλλο. Φέτος το τιμόνι της εκπομπής. Τώρα εδώ δεν τα λέμε αυτά, καλή σεζόν σε όλους μας. Να κάνουμε μια γρήγορη συνέντευξη, όλα 5 λεπτάκια. Τώρα είναι λίγο δύσκολο.